φτιάξουμε ένα brownie cookie. Γιατί λέγεται έτσι? Γιατί είναι και μπισκότο και brownie. Θα κάνουμε μία βάση μπισκότου, πάρα πολύ ζουμερή, πάρα πολύ γευστική και πάρα πολύ μαστιχωτή. Αυτά τα μπισκότα που μας αρέσουν σε όλους. Και από πάνω θα κάνουμε ένα brownie και θα γίνει χαμός, πιστέψτε με. Για την τάρτα brownies θα χρειαστούμε: για τη βάση 300 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 350 γραμμάρια αλεύρι κούλα για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 150 γραμμάρια κουβερτούρα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια γάλα και 1 πρέζα αλάτι. Για το brownie θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κουβερτούρα, 330 γραμμάρια βούτυρο, 400 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 6 αυγά μεσαία, 1 πρέζα αλάτι και 230 γραμμάρια αλεύρι κούλα για όλες τις χρήσεις. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε παγωτό καϊμάκι, λιωμένη κουβερτούρα και κακάο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε βούτυρο μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου και καστανή ζάχαρη. Καστανή ζάχαρη θα μας δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Τη γεύση θέλουμε από την καστανή ζάχαρη και όχι λιγότερες θερμίδες. Λοιπόν, ρίχνουμε τη ζάχαρη μέσα στο μίξερ και το βούτυρο σε μικρά κομματάκια, έτσι όπως το κάνω και εγώ. Μην ξεχνάτε, σήμερα κάποια στιγμή θα κληρώσουμε αυτό το μίξερ που βλέπετε εδώ πέρα. Όχι το χρησιμοποιημένο, θα δώσουμε καινούριο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Βάλαμε το βουτυράκι μας μέσα μαζί με τη ζάχαρη και το έκανα επίτηδες έτσι για να σας δείξω πόσο μαλακό είναι το βούτυρο. Άμα είναι το βούτυρο από ψυγείο, θα πάρει πολύ περισσότερο στο να αφρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Τώρα, θέλουμε να αφρατέψει το μείγμα μας. Οπότε τουλάχιστον 3-4 λεπτάκια χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Λοιπόν, μετά από αρκετό χτύπημα, θέλω να δείτε πόσο πολύ αφράτεψε το μείγμα. Θέλω ουσιαστικά να γίνει μία κρέμα, να αφρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Είναι απαραίτητο σε τέτοιες συνταγές, γιατί θέλουμε να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Οπότε, θα ζυγίσω το αλευράκι μου και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αλεύρι κούλα. Είναι ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις και είναι πάντα φρέσκο, ώστε να δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι φτιάχνουμε. Χρειαζόμαστε σύνολο 350 γραμμάρια. Θα πίνω στην άκρη και εδώ μέσα θα προσθέσω το baking powder και θα ψιλοκόψω τη σοκολάτα μου. Λοιπόν, την ψιλοκόβω εδώ. Τι ωραίος ο θόρυβος όταν κόβεις τη σοκολάτα. Νομίζω δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς αυτό το θόρυβο. Εκείνη την ώρα λες τώρα να κάνω συνταγή ή να φάω τη σοκολάτα όπως είναι. Θα αφήνω πάνω σας. Πρέπει να βάλετε όλη τη σοκολάτα μέσα, οπότε μπορείτε να πάλετε και δάκρυα σοκολάτα να βάλετε άμα θέλετε, αλλά εγώ τρελαίνομαι όταν ψιλοκόβω τη σοκολάτα μόνος μου συνταγές, γιατί έχουν διαφορετικό δάγκωμα. Άλλα κομμάτια είναι πιο μεγάλα, άλλα πιο μικρά και είναι αυτό που τελικά μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, η σοκολάτα πάει μέσα στο μπολ μαζί με το αλεύρι, γιατί εδώ σε θέλω, Διονύση. Βάζουμε τη σοκολάτα μαζί με το αλεύρι να ανακατέψουμε, ώστε η σοκολάτα να μείνει κατανεμμένη ομοιόμορφα στο μπράουνι καθώς θα ψήνεται. Σε περίπτωση που δεν ανακατέψουμε το αλεύρι, η σοκολάτα θα πάει στον πάτο. Εντάξει, πάει αυτό, πάει αυτό. Χρειάζομαι και γαλατάκι από το ψυγείο. Δεν θέλω πολύ και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα ρίξω από το μείγμα μου 3 κουταλιές της σούπας μέσα στο μίξερ. Εδώ. Τη βανίλια μου και το γάλα μου. Πρώτα θα ρίξω 3 κουταλιές της σούπας. Θα ανακατέψω. Και μόλις ανακατευτεί καλά το μείγμα μου, σβήνω το μίξερ, θα προσθέσω μία πρέζα αλάτι και λίγο παραπάνω να βάλετε ακόμα καλύτερα, μπορείτε να βάλετε 2 πρέζες. Θέλουμε να νιώθουμε το αλάτι μέσα στο γλυκό μας και το υπόλοιπο αλεύρι. Βουάλα. Ξανακλίνω το κάτω του μίξερ και ανακατεύω σιγά σιγά μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μου. Τέλεια.
Το μείγμα του μπισκότου μου είναι έτοιμο. Παναγία μου. Σε περίπτωση που έχει μείνει λίγο αλευράκι κάτω, φροντίζουμε να ομογενοποιηθεί καλύτερα με μία κουτάλα. Ζυγίζω 150 γραμμάρια. Εδώ. Μπω, 250. Δεν θέλω τόσο πολύ. Εδώ. Τέλεια. Το υπόλοιπο μείγμα τώρα θα πάρω και να το κάνω βάση μπισκότου. Οπότε έχω λίγο βουτυράκι εδώ σε μία φόρμα 28 εκατοστών. Μπορείτε να πάρετε και με αποσπόμενη βάση, θα σας βοηθήσει. Αλλά φροντίστε αυτό που θα χρησιμοποιήσετε με αποσπόμενη βάση να είναι αρκετά σταθερό, γιατί στη συνέχεια θα ρίξουμε μείγμα brownie από πάνω. Άμα δεν κλείνει πάρα πολύ καλά, θα φύγει όλο το μείγμα μας. Λίγο αλευράκι μέσα για να κάνω τι σε μιζάρισμα. Γυρνάω εδώ, οδηγάω και όπως θα παίρνω τις τροφές, αυτός είμαι. Χτυπάω εδώ και όλο το μείγμα μου από τα μπισκότα πάει μέσα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο το μείγμα, αλλά είναι λογικό. Το μείγμα μας τι δεν έχει μέσα? Δεν έχει μέσα αυγά. Αλλά επειδή θέλουμε να κρατηθεί σταθερό και να κρατήσει το brownie από πάνω, σε αυτό το σημείο πρέπει να βγει τόσο τριφτό, γιατί άμα το χτυπήσω παραπάνω θα δέσει. Σκοπός είναι να μην το χτυπήσουμε παραπάνω, γιατί στο τέλος το ζυμάρι μας θα γίνει ζυμάρι και όχι μπισκότο. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Πολύ εύκολα με τα χέρια απλώνουμε. Σε περίπτωση που δείτε ότι δυσκολεύεστε να το κάνετε με τα χέρια, απλά βρέξτε τα λίγο. Κοιτάξτε. Και μόλις τα βρέξετε κατευθείαν θα απλώνει πολύ πιο εύκολα. Βλέπετε. Τώρα πια δεν κολλάει στο χέρι. Ωραίο συστηματάκι πάλι σας έδωσα σήμερα. Νομίζω ότι κάθε φορά σας δίνω ωραία συστηματάκια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λίγο γύσο για να κρατήσει καλύτερα το μείγμα από το brownies που θα ετοιμάσουμε σε λίγο. Τώρα, αυτό πάει μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου 20-25 λεπτάκια. Τώρα, τι θα κάνουμε με τα 150 γραμμάρια που μας έχουν μείνει? Κάτι πρέπει να κάνουμε, σωστά. Έχω άλλο ένα ταψάκι. Αυτό πάει στην άκρη. Και επειδή θέλω να ντεκοράρω στο τέλος το γλυκό μου, θα δημιουργήσω λίγα μπισκοτάκια. Με τα 150 γραμμάρια θα φτιάξουμε περίπου 10 μπισκοτάκια. Σας φαίνεται λίγο το ζυμαρί, δεν είναι? Μην φοβάστε, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε μικρούλια. Ίσα-ίσα βάζετε πάνω, πατάτε λίγο με το χέρι και με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και τα 10 μας μπισκότα. Τέσσερα, πέντε, έξι. Μην ανησυχείτε να είναι τέλεια. Καθώς θα ψήνονται μέσα στο φούρνο θα ανοίξουν και θα γίνουν τέλεια από μόνα τους. Λέτε να το κάνω ακριβώς 10 με τη μία ή να χρειαστεί να προσταφερέσω? Στείλτε μήνυμα στο... Φαντάζεστε και να στέλνουμε σε τέτοια ερωτήματα μηνύματα. Και ο τυχερός θα κερδίσει για μία βραδιά τον Διονύση το Φλόρ. Προσφέρεσαι. Βλέπει την εκπομπή και η γυναίκα σου. Μετά θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει τι λες για τον άντρα μου. Λοιπόν, θα βάλω λίγο εδώ και λίγο εδώ. Και βουαλά. Λοιπόν, τώρα, αυτά θέλουν περίπου 12 με 14 λεπτάκια μέσα στο φούρνο. Οπότε θα τα βάλω και αυτά μέσα στο φούρνο. Θα τα βγάλω όταν είναι έτοιμα και θα συνεχίσω το ψήσιμο για τη βάση. Στο τέλος θα τα αφήσω όλα να κρυώσουν. Υπενθυμίζω, 20 με 25 λεπτά θέλει το πάνω το μπισκότο το μεγάλο και περίπου 12 με 14 λεπτά θέλει το κάτω. Μόλις τελειώσουν, θα τα βγάλω, θα αφήσω να κρυώσουν και θα ετοιμάσω το μείγμα για τα brownies, για να βάλω από πάνω και να ψήσω όλο μαζί μέσα στο φούρνο και να γίνει χαμός. Και η βάση από το μπισκότο μου είναι έτοιμη, δέστε την τι ωραία που είναι. Επίσης τα μπισκοτάκια μου είναι έτοιμα και αυτά πολύ όμορφα. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος για ντεκόρο. Οπότε τα μαζεύω, τα βάζω στην άκρη, γιατί θα τα χρειαστώ στο τέλος. Τώρα, παίρνουμε ένα μπολ και δημιουργούμε το λεγόμενο μπεν-μαρί. Ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα μας. Θέλω να πάρετε ποιοτική κουβερτούρα, καλή σοκολάτα. Μην βάλετε άλλη σοκολάτα εκτός από κουβερτούρα. Γιατί αυξάνεται πάρα πολύ η ζάχαρη στη συνταγή. Δεν δουλεύουν όλες οι συνταγές και όλα τα υλικά με όλα τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Όταν λέμε κουβερτούρα, εννοούμε κουβερτούρα. Γιατί αλλιώς θα μου πείτε μετά ότι το μπράουνι ήταν πολύ γλυκό. Και εγώ εκεί πέρα τι θα πω? Έκανες ό,τι σου είπα? Όχι. Αυτό ακριβώς που χρησιμοποιώ και εγώ, να χρησιμοποιείτε και εσείς για να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα ήρθε η ώρα να μετρήσουμε το αλευράκι μας και θέλουμε 230 γραμμάρια αλεύρι κούλα για όλες τις χρήσεις. Εδώ, 150, 180, 228, 230, γεια σας.
Έτσι, πάντα να πετυχαίνω ακόμα για το γραμμάριο. Πάει στην άκρη. Περιμένουμε να λιώσει σιγά σιγά η σοκολάτα με το βούτυρο. Οπότε θέλουμε μία μαρίζ. Και σιγά σιγά άρχισε να λιώνει. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Θα πάρει 3-4 λεπτάκια. Και για να φτιάξουμε τον μπράουνι, χρειαζόμαστε ένα μπολ. Και θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη, τη βανίλια και τα αυγουλάκια μας. Δεν ξέρω, τα αυγουλάκια και τα μαγουλάκια μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί λες πάρα πολύ ωραία το λου. Μαγουλάκια και αυγουλάκια. Και το τελευταίο μας εδώ. Λοιπόν, να σας πω ότι στα brownies δεν χρησιμοποιώ μίξερ ποτέ. Γιατί έχω παρατηρήσει πως άμα χτυπήσεις λίγη ώρα τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά, τότε μαστιχώνει ακόμα περισσότερο το brownie. Είναι από τις λίγες συνταγές που πραγματικά το σύρμα κάνει καλύτερη δουλειά από το μίξερ. Εγώ ουσιαστικά θέλω να λιώσω τη ζάχαρη όσο γίνεται, δεν θα λιώσω τελείως, αλλά να μην αφρατέψω το μείγμα. Δεν θέλω να αφρατέψω, γιατί άμα αφρατέψω το brownie, μετά γίνεται cake. Ενώ άμα δεν το χτυπήσω πολύ, τι γίνεται, γίνεται πιο συμπαγές, οπότε έχει αυτή την γεμάτη πλούσια γεύση που θέλουμε τελικά στο brownie. Λοιπόν, το αλατάκι μου. Και μόλις χτυπήσουμε λίγο εδώ, δεν θέλουμε να φρατέψει, επαναλαμβάνω. Ελπίζουμε η σοκολάτα μας να έχει λιώσει. Έχει λιώσει αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Πάντα με πάντα υπολογίζουμε ότι είναι ζεστό το υπόλοιπο μείγμα και θα συνεχίζει να λιώνει ότι δεν έχει λιώσει. Λίγο βουτυράκι έχει μείνει. Ρίχνουμε πως είναι όλο το μείγμα με το βούτυρο και τη σοκολάτα μέσα. Ξαναλέω ότι και κανένα κομματάκι να έχει μείνει, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να ζεστάνουμε πάρα πολύ το μείγμα μας. Είναι πολύ σημαντικό να μην ζεστάνουμε πολύ το μείγμα της σοκολάτας και του βουτύρου, γιατί στο τέλος θα χαλάσει η σύσταση από το γλυκό μας. Τώρα, ανακατεύουμε εδώ. Δεν αφρατεύουμε το μείγμα. Κοιτάξτε το όρο που έχει γίνει. Γι' αυτό λατρεύω τις συνταγές με τα brownies. Γιατί είναι πάρα πολύ απλές. Και τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το αλευράκι μας. Και το αλευράκι το ανακατεύουμε πάντα με κουτάλα. Δεν έχει πάρα πολύ αλεύρι, έχει πολύ λίγο αλεύρι συνταγή. Και αυτό γίνεται για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί θέλουμε να δέσει το μείγμα, αλλά θέλουμε να κρατήσει ακριβώς την υφή που πρέπει να έχει. Τώρα, ανακατεύω το αλεύρι εδώ. Να ζήσω μακριά σου δεν μπορώ. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάξαμε κι εμείς. Και το μείγμα brownies είναι έτοιμο. Και μαντέψτε που θα πάει. Πολύ καλά μαντέψτε. Θα πάει πάνω από αυτό το υπέροχο μπισκότο. Είμαι σίγουρος πως θέλετε να δείτε πως θα είναι το τελικό αποτέλεσμα από το γλυκό. Αλλά να σας πω κάτι, δεν το έχετε φανταστεί. Γιατί το γλυκό μας δεν είναι μόνο αυτό. Θα το κάνω ακόμα πιο δελεαστικό. Θα δείτε στο τέλος. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνετε στην τηλεόραση. Γιατί κάπου τώρα πέφτουν διαφημίσεις συνήθως. Αλλά άμα πέσουν διαφημίσεις πρέπει να μείνετε, γιατί αυτό πρέπει να το δείτε. Τώρα, πόση ώρα λες να ψήνετε στο φούρνο, φίλε Διόνυση? 20 λεπτά. Μία ώρα είναι πολύ. Μία ώρα θα χάσουμε την υφή, θα γίνει κέικ. Μισή ωρίτσα θέλουμε. Σε πειράζει? Όχι. Ωραία. Ούτε και εμένα με πειράζει. Μέσα. Μισή ωρίτσα. Με το που είναι έτοιμο, βγάζουμε έξω και αφήνουμε τουλάχιστον για 15-20 λεπτά, γιατί θα είναι πάρα πολύ λευστό, μην το φοβηθείτε. Μισή ωρίτσα αφήνουμε να κρυώσει κανένα 4-20 λεπτό και θα σερβίρουμε με έναν τρόπο μοναδικό. Μην ξεχνάμε τα μπισκοτάκια μας. Και πάμε να σερβίρουμε. Το brownies μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Χαμός. Από κάτω έχει αυτό το μαστιχωτό μπισκότο και από πάνω έχει αυτό το υπέροχο brownies. Και τώρα θέλω να μου πείτε πώς θα το σερβίρατε εσείς. Πρώτα απ' όλα, κλασικά, όπως είναι κόβοντας ένα κομμάτι, γίνεται χαμός. Είναι ολοκληρωμένο γλυκό, κατευθείαν με το δει κάποιος, θα πάθει σοκ. Αλλά τι συνηθίζουμε να βάζουμε πάνω τα brownies? Παγωτό. Ωραίος. Παγωτό, λοιπόν. Η επιθυμία σου, διαταγή. Και τώρα θα μου πεις, ναι ρε φίλε, κάντο ατομικά, πάνω στο κομμάτι σου, έτσι δεν θα μου πεις? Ναι. Όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο οικογενειακό και για μεγάλη οικογένεια. Τουλάχιστον, πόσα άτομα είμαστε? Σας το λέω να το ξέρετε, επειδή είμαστε 44 άτομα παραγωγή. Δεν είμαστε μικρή παραγωγή, είμαστε σοβαρή επιχείρηση, καταλαβαίνετε. Πρέπει με το που τελειώσουμε τη συνταγή να ορμήξετε όλοι να το φάμε. Γιατί άμα δεν ορμήξετε και λιώσει το παγωτό, δεν τρώγεται μετά από 5 ώρες. Οπότε εσείς αυτό που θέλω να κάνετε είναι, σε περίπτωση που θέλετε να το σερβίρετε εκείνη την ώρα, όντως κάντε το έτσι. Αλλιώς περιμένετε να βάζετε το παγωτάκι στη μερίδα πάνω. Παναγία μου. Δεν είναι φανταστικό? Και άλλο εδώ. Αυτοί είμαστε. Και άλλο εδώ. Βάλω λίγο ακόμα. Εδώ. Και εδώ.
Τελείωσε το παγωτό μου. Δεν έχω άλλο. Θα βάλω και μία μπάλα εδώ. Και είμαστε εντάξει. Τι άλλο πρέπει να βάλουμε από πάνω? Σοκολάτα. Πριν τη σοκολάτα. Όχι, ελαιόλαδο. Τι βάζουμε λάδι? Θα βάλουμε τα μπισκοτάκια μας. Τα ξεχάσετε. Κοιτάξτε εδώ. Οχ. Οχ. Και οχ. Και τι άλλο θα ρίξουμε από πάνω? Σοκολάτα. Αυτός είσαι. Σοκολάτα βέβαια. Θα ρίξουμε μπόλικη σοκολάτα από πάνω. Έχουμε γιο σοκολατίτσα. Σας τρέχουν τα σάγια, έτσι δεν είναι? Πείτε. Ναι. Λοιπόν, και τώρα δεν θέλω να είστε καθόλου τσιγκούνιδες. Ρίξτε σοκολάτα από πάνω. Παναγία μου. Και εδώ θα λερώσω και λίγο το πιάτο. Γιατί πιάτο, άμα δεν είναι λερωμένο, δεν είναι πιάτο. Και λίγο κακάο από πάνω, εδώ. Ίσα ίσα, να υπάρχει παντού. Και αυτή την τούρτα μπράουνι θα την ονομάσουμε η τούρτα του Διονύση! Ναι! Έκλεισε! Λοιπόν, χρόνια πολλά, Διονύση! Για την τάρτα μπράουνις, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση μπισκότου. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ την καστανή ζάχαρη με το βούτυρο σε μικρά κομμάτια και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα για 4 με 5 λεπτά μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ 3 κουταλιές της σούπας από το μείγμα με το αλεύρι, το εκχύλισμα βανίλιας, το γάλα και συνεχίζουμε να χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος ρίχνουμε το αλάτι, το υπόλοιπο μείγμα με το αλεύρι και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Κρατάμε 150 γραμμάρια από τη ζύμη για να φτιάξουμε τα μπισκότα. Στη συνέχεια, βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μία φόρμα 28 εκατοστών, βρέχουμε τα χέρια και απλώνουμε τη ζύμη ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της βάσης και 1 εκατοστό περιμετρικά, σχηματίζοντας το γύσο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Πλάθουμε με τη ζύμη που κρατήσαμε 10 μικρά μπισκότα. Τα βάζουμε σε ένα ταψίμι λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 14 λεπτά. Αφού ψηθούν, αφήνουμε τη βάση και τα μπισκότα να κρυώσουν. Για το μπράουνι, βάζουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια και το βούτυρο. Ανακατεύουμε με μία μαρίς μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, τα αυγά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτουμε το αλάτι, τη λιωμένη σοκολάτα, το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά με μία κουτάλα. Απλώνουμε το μπράουνι πάνω στη βάση του μπισκότου, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά και το αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά να κρυώσει. Σερβίρουμε με παγωτό, προσθέτουμε τα μπισκότα, περιχύνουμε με σοκολάτα και πασπαλίζουμε με κακάο. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε κομμάτι από αυτό εδώ το γλυκό. Αυτό που θέλω να δείτε είναι το μαχαίρι. Απλά το ακουμπάς και μπαίνει μέσα. Γιατί έχει μπράουνι, έχει το μπισκοτάκι που είναι πάρα πολύ μαλακό. Παναγία μου, να κόψω μεγάλο κομμάτι, μικρό. Τι λέτε? Μικρό καλλιτεχνικό. Για να φάτε όλοι, Έχω βάλει και φλουρί μέσα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Μπισκότο, σοκολάτα, παγωτό, μπισκότο, σοκολάτα λιωμένη. Όλα αυτά κάνουν ένα γλυκό όνειρο, μαγεία. Εντάξει, είναι λίγο το γλυκό της υπερβολής, αλλά μία στις τόσες μας αξίζει έτσι να χαιρόμαστε κι εμείς λίγο παραπάνω. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πόσο θέλω να δοκιμάσω, δεν λέγεται. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ξέρω ότι θα τη δοκιμάσετε τη συνταγή. Οπότε, τι να σας περιγράψω. Έχει τόσες πολλές υφές, το μπισκότο, το μπράουνι ψημένο σε εντέλεια. Είναι μπράουνι. Αν πάνω το παγωτό και τα μπισκότα έκαναν ακόμα πιο εντυπωσιακό το γλυκό μας, αλλά το βασικό γλυκό είναι πεντανόστιμο. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Διονύση, θες? Έλα. Έλα. Δεν θα σου βάλω παγωτό. Θα σου βάλω μόνο μπισκότο και μπράουνι για να είσαι αντικειμενικός.